Με διώξα με το ξενοδοχείο. Έλα, κλείσου τώρα, ρε φίλε, έλα. Ρογμά! Τι έπαθε η θεία. Κάθε μέρα μέχρι 25 Δεκεμβρίου. Πάει το στοίχημα. Έλα, κούρα, κλείσει τη μαλακία, άιντε. Αυτό μην το βάλει σε μαλακία. Εδώ όλα θα παίξουνε, τέλος. Vlogmas, 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 vlogmas. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog μας. Είμαι με 2 ώρες ύπνο, αλλά ετοιμαστείτε για ένα vlog μας σεξουλάρικο και τρομερό. Θα σας τα πω σε λίγο γιατί έχω αργήσει. Γεια. Λοιπόν, πάμε στην Κύπρο. Α, έχουμε και τέτοιο πάλι τώρα. Τώρα είναι vlog μας. Τόσο ποτέ, ρε. Τώρα είναι vlog μας. Είναι vlog μας. Vlog μας. Προσπαθώ τόση ώρα να σε βρω. Α, εδώ. Βρε, είναι vlog μας. Α, τι διαφορά έχει με τα κανονικά vlog? Ότι τώρα είναι, κανεβαίνουν κάθε μέρα βίντεο. Όλο το Δεκέμβριο. Γι' αυτό πάμε συγκίνδυνα να τραβάς βίντεο. Κοίτα, μου λείψε το ταξίδι, αλήθεια είναι. Περάσαμε ώρα Θεσσαλονίκη. Ναι. Αλλά η επιλογή να πάμε τώρα τέτοια εποχή στην Κύπρο δεν ξέρω αν είναι σωστή. Έχεις τώρα να πάει Κύπρο? Άλλες 3 φορές. Ναι, εγώ έχω πάει μόνο με το σχολείο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, για πες. Στο γυμνάσιο, 5 ημέρη. Πού είχατε πάει? Δεν θυμάμαι, νομίζω είχαμε πάει παντού. Αλλά με να θυμάμαι ότι μου άρεσε. Έφουσε ένα παιδάκι. Όποια σε πήγαινε, σ' άρεσε. Και στα McDonald's, σε πήγαινε, σ' άρεσε. Αμάνε το McDonald's. Δεν έχουμε κλείσει ξενοδοχείο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δεν έχουμε κλείσει ξενοδοχεία. Γιατί είπαμε να πάμε εκεί να δούμε σε ποια πόλη θέλουμε να μείνουμε. Δηλαδή. Στη Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Λευκοσία. Οπότε θα πάμε εκεί, θα νοικιάσουμε μάξι και όπου μας βγάλει. Θα πούμε hi, can we sleep here? Συνειδητοποιήσω ότι ξέχασα τη γυαλιά της μοιοπίας μου στο αμάξι. Οπότε πήρα τηλέφωνο και θα μου τα φέρουνε. Έλα μωρέ, 9 και 37 είναι. Δεν έχω ξανάρθει μία ώρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο. Το πήρα. Δεν θα σου κάνει, εμένα ήδη είναι μεγάλο. Τι είναι αυτό, ποιος το έδωσε αυτό? Το ψώνισα, πρέπει να μου το δώσει κάποιος. Τι είναι? Μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραίο. Τσ' αρέσει η ιδέα μου μπλούζα. Βλέπω κάναμε ψώνια. Τα πήρε τα γυαλιά. Όλα οκ. Okay. Τώρα είμαστε στον έλεγχο. Είμαστε οι τελευταίοι που μπήκαμε. Δηλαδή, βασικά πήγε ο Κωνσταντίνος να δει τι γίνεται με το boarding. Είδε ότι είχε ξεκινήσει και ήταν όρθιοι. Οπότε λέω: ωραία, ας πάρω εγώ ένα τοστάκι, ξέρω εγώ. Πήραν τοστ. Μέχρι να το πάρω και αυτό για να πάμε προς το εκεί, είχαν μπει όλοι και ήμασταν οι μόνοι και φωνάζανε, ξέρω εγώ, Λάρνακα, Λάρνακα. Και μπήκαμε τώρα. Καληνύχτα, πάω να κοιμηθώ. Έχω κοιμηθεί 2 ώρες. Morning! Βρε παλιόπαιδα, φτάσαμε! Είμαστε στην όμορφη, τη Λάρνακα. Ο Κωνσταντίνος δεν έχει ίντερνετ και κάπως ζορίζεται. Ε? Διάθεση δεν έχω. Διάθεση δεν έχεις? Γιατί? Άντε πάλι αυτά κολοπλάνα. Γιατί έχει κακό καιρό. Έχει συννεφιά έξω. Ναι. Εγώ ήθελα τρε μαλάκα. Τι γίνεται? Ρε μαλάκα, ήθελα να έρθουμε στην Κύπρο και να κάνουμε water sport. Τι είσαι? Λες και μένεις στην Ελβετία. Για κάποιο λόγο περιμένουμε 4 ώρες για το διαβατήριο. Να μας ελέγξουν την ταυτότητα. Τι παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εγώ στο Μιλάνο που πήγα απλά βγαίνεις εδώ. Γιατί θέλω να κάνω και έλεγχο. Επίσης, πείτε μου λίγο, ποιοι είστε από Κύπρο, πείτε μου εδώ από κάτω στο σχόλιο ποιοι είστε Κύπροι και Κύπριες. Και θα πάμε να βρούμε ένα νοικιάσιμο αμάξι τώρα. Έχεις ίντερνετ? Όχι. Κρίμα. Λοιπόν, το νοικιάσαμε το αμάξι και τώρα εδώ στην Κύπρο, παιδιά, γιατί οδηγάτε ανάποδα, πείτε μου λίγο. Γιατί τι σας πιάνει? Παλιά, ναι, την ξέρετε να απάντηση, είναι ρητορική ερώτηση. Ήταν ρητορική ερώτηση. Και είναι παιχνιδιάρικη ερώτηση. Και τώρα. Εγώ ακολουθώ κάποιον, δεν ξέρω πώς πάω. Ωραία, να βάλω. Καταρχάς βάλε GPS όπως. Πού να βάλω? Πού δεν θα πάμε? Πάμε στη Λάρνακα να φάμε κάτι, πεινάρε. Α, στη Λάρνακα. Είσαι στη Λάρνακα. Ναι, να πάμε να φάμε τώρα κάτι. Να πάμε Λάρνακα. Αν δεν μας αρέσει, φεύγουμε. Πάμε Λεμεσό. Δίπλα είναι. Λάρνακα πλάζ. Μακένζι, beach, πάτα. Τι είναι το Μακένζι?
Επάτα. Όντως. Ναι. Ρε, θέλω να πάω να φάω κάτι. Γυαλισέ μου το πιστόλι. Τώρα σου δείξω Αγρόπολη. Λοιπόν, έξοδος. Ρε, να θυμάσαι ότι η γραμμή πρέπει να είναι πάντα... Ποια γραμμή? Αυτή να είναι πάντα από τη μεριά σου, δεξιά σου. Εγώ ακολουθώ έναν τύπο, όπου πάει αυτός. Άρα, πάμε σπίτι του. Θα παίξουμε τώρα, τι θα κάνεις με το κινητό? Καλά πάμε, από εδώ, με αυτόν πάμε, όντως. Θα πάμε για καφέ. Κωνσταντίνε, άλλαξε ύφος. Μας τώρα τι είδαμε. Η Mackenzie Beach λέει ότι σε 5 λεπτά φτάνουμε. Ωραία. Ωραία είναι να οδηγάς από εδώ. Πολύ ωραία, μ' αρέσει. Έχει συννεφιά, θα βρέξει, το ξέρεις, ε. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα βρέξει. Α, όχι, γιατί εσύ ήθελες να κάνουμε και water sports. Αύριο. Θα έχει καλό καιρό. Ναι, ναι. Εγώ θα κάνω, εσύ κάτσε... Δεκέμβριο μήνα κάνουμε water sports. Ναι, ναι, Δεκέμβριο μήνα. Πού τα έχεις δει αυτά, να κάνουμε water sports. Τι έπαθε η θεία, χάλασε. Λοιπόν, πήγαμε στη Marchese Beach, δεν είχε... Μακέζι, ρε, ποια είναι η Marchese? Μανκέζι. Μακένζι, ρε, Μακένζι. Μακένζι. Η Marchese ποια είναι η καινούργια? Πάμε. Ο Κωνσταντίνος έχει λυσάξει γιατί δεν έχει ίντερνετ. Καλά, τώρα ας πάσουμε ένα καθρέφτη. Εδώ τι είναι αυτή? Ωραία, είστε εδώ. Ναι, και πήραμε τηλέφωνο την Εύελιν Καζατζόγλου να μας πει να πάμε σε ένα μαγαζί, γιατί η Εύελιν έμενε χρόνια στην Κύπρο. Ευχαριστούμε, Εύελιν. Γεια σου, Εύελιν. Και μας έστειλε τώρα να πάμε να φάμε μπραντ στο Adams Yard. Καλά, μην είσαι και πολύ σίγουρος. Τι? Μας έχει βάλει σε κάτι πεζόδρομους εδώ. Ναι, η Εύελιν, ρε μαλακά, Εύελιν, αλήθεια τώρα. Πού μας έχεις φέρει? Ποιο πάρκινγκ, βέβαια, Μαρίνα, ρε μαλακά. Για πέρνα. Τι κάνουμε, πάρκινγκ for yacht owners. Εμείς δεν είμαστε ούτε. Ούτε γιοτ, ούτε owner. Εδώ. Εδώ πες. Parting for yacht owners too. Έλα μωρέ μαλακα, μπες τώρα. Ποιος έχει yacht owner τώρα? Παιδιά, πού είναι το σκάβος σας? Τώρα δεν θέλουμε σας πούμε. Έρχονται. Κάνονται... Έλα, εντάξει, τώρα για το καλοκαίρι είναι αυτό. Τώρα που είναι χειμώνας, τι θα έρχονται με το yacht? Λοιπόν. Πάμε. Έλα, εντάξει, εγώ φεύγω. Ωραία. Ναι. Κάτσε το πω καλύτερα. Και να σου πω, έρχεται το σκάφος. Αχνοφαίνεται, θα το δεις. Σαν τους λύκους. Λοιπόν, ήρθαμε στο Adam's Yard και το φαγητό top. Εύελιν, μπράβο. Βέβαια δεν είναι καλά, γιατί ήρθαμε εδώ και ήταν ένας φίλος Εύελιν και μου είπε η Εύελιν ότι θα έρθετε. Και λέω ότι τι να πάρουμε, και λέει θα σου φέρω, μου λέει, αυτό που παίρνει η Εύελιν. Δείτε εδώ τι μου έφερε. Και το έχω σπάσει. Έχει χαλούμι, ομελέτα, τηγανιτό αυγό, μπέικον, ψωμί, αβοκάντο, γιαούρτι, τη μάνα μου. Ένα διαιτητικό πιάτο. Λάσπη. Δεν το φάω όλο ρε μαλάκα αυτό, θα πεθάνω με το φάω όλο. Είπε στον άνθρωπο ότι θέλω να κάτι υγιεινό, αλλά ποτάσω τώρα, σπάρτε τώρα, φάτε. Μα υγιεινό είναι αυτό. Είστε κατά διάνοια. Εντάξει, είναι για κάποιον άνθρωπο που θέλει να φάει μια Κυριακή κάτι έτσι. Τώρα, όχι, είναι για να φάει μια εβδομάδα κάτι έτσι. Ναι, εντάξει, δεν είναι για κάθε μέρα. Και θα φύγουμε από εδώ, θα κάνουμε μια βόλτα και θα πάμε Λεμεσό. Να μας φιλοξενήσουν τζάμπα. Έχουμε έρθει εδώ, δεν έχουμε που να μείνουμε. Έχουμε στείλει σε όλους τους γνωστούς, μπας και μας βρήκαν ξενοδοχείο να μας φιλοξενήσουν. Καταλαβαίνετε, ένα στόριο μαγαζί, ένα πώς και αυτά. Τι λέω, ο καθένας όπως μπορεί. Φίλιππος, τα κόλπα αυτού είναι εδώ. Έτσι ταξιδεύει όλο τον κόσμο. Πάει με ρεφενέ τέτοιο. Εισιτήρια. Τι λες, δε μαλακά, όλα τα πληρώνω εγώ. Πες μου τι δεν πληρώνω εγώ. Αυτό δεν λέγαμε ότι πρέπει να βρούμε κάποιος να μας κάνει τα εισιτήρια δωρεάν? Και μόνο αυτό μας έχει μείνει. Μόνο τα εισιτήρια. Όλα τα υπόλοιπα την βρίσκουμε την άκρη. Η μπλούζα είναι μπάσκα. Η μπλούζα είναι του φίλου μου, του κολλητού μου. Ζω του, που τραγουδάει οδός Λυσίου. Όποιος θέλει να πάρει τον ακούσει μαζί μου στην Εκολέτσα και με μία ομάδα τραγουδού που πλαισιώνει. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Σίγουρα. Όχι. Θα πούμε πρεμιέρα έχουμε Σάββατο. Α, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τραγουδάνε εγώ Λυσίου. Στην Πλάκα, Χριστάρας. Όλα καλά. Χριστίνα, έκτη αίσθηση. Αυτά. Όμορφα. Έλα παιδιά, φύγαμε από το μαγαζί. Βρέχει.
Γενικά έχουν πάει όλα πολύ καλά σήμερα. Ναι. Ωραίο το τρίμερο στην Κύπρο. Περνάμε ήδη τέλεια. Ναι. Λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε το κέντρο της Λάρνακας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Ο άλλος έχει πατήσει κέντρο Λάρνακας. Ρε, δεν έχω πατήσει κέντρο Λάρνακας. Έβαλα Λάρνακα και μου λέει όλη ευθεία. Άμα το βάλεις στην Αθήνα, σου βάλεις στο Σύνταγμα, ρε φίλε. Ναι, δεν θες να δεις το Σύνταγμα το. Όχι, θέλω να πάω στην Πλάκα εγώ. Ναι, στην Πλάκα. Αυτό το πλακόστρωτο που θες είναι ένα πραγματάκι τόσο. Δηλαδή είναι αυτό. Μετρόπολης Μολ. Πάμε στο Μολ. Ναι, πιστεύω έχουμε ενέργεια Μολ τώρα. Πάμε. Εσύ νιστάζεις. Σαν τρελός, να κοιμηθώ. Ρε μαλάκα, ήρθα με το θείο μου δηλαδή, ρε φίλε. Θέλω να βγω το βράδυ, ρε μαλάκα. Άντε, θα κάνουμε μια βόλτα το βράδυ. Έναν νέο άνθρωπο μπορείτε να μου βρείτε. Εδώ που πάμε είναι χάλια. Ωραία, δεν έχει κάτι εδώ. Τι ή θα πάμε Λεμεσό τώρα. Αυτό δεν ενδιαφέρει κανένα στο βίντεο. Και το λες και με σοβαρότητα. Τώρα τι κάνουμε, και μου βάζει και ύφος. Νιστάζω τώρα. Άμα κοιμηθώ, ξύπναμε. Λοιπόν, έλα. Τώρα. Αυτό ήταν. Πάμε, έλα. Κάτι άλλο, φεύγουμε. Αλλάζουν παραστάσεις. Πάμε. Ναι, πού θα πάμε. Γιατί δεν έχει μουσική μου, τη χαμηλώνεις. Πρώτα απ' όλα ακούω τη μουσική μου εδώ πέρα. Τι με έχεις φέρει στη Μουγκά. Άκου, άκου. Δείξεις θες. Για να δεις πως δεν θες. Πόλτα στην κίνηση. Πολύ να περνάμε. Πάμε Λεμεσό. Πάμε Λεμεσό, φεύγουμε. Κουράστηκα τώρα, αλήθεια. Λοιπόν, κλείστε, βάλει GPS. Παρά. Όχι, δεν καταλαβαίνετε πόσο βρέχει. Δεν γίνεται να έχουμε έρθει στην Κύπρο και να βρέχει, ρε μαλάκα, αλήθεια τώρα. Δείτε εδώ τι γίνεται. Κατεμόσα, βρε, κανονική είσαι. Εγώ. Δεν βρέχει ποτέ στην Κύπρο, βρέχει σήμερα που ήρθαμε. Εγώ πιο γουρλής, ρε μαλάκα. Δεν έχω δει κάτι βούρικο όπως ένα. Αρχικά, από τη στιγμή που μπήκα στη ζωή σου, πιο έντονα. Πώς ακούστηκε χάλια αυτό. Όλα πάνε καλύτερα. Με το δεξί. Για πες μου ένα που πήγε καλά, όταν πήγε στη ζωή μου. Πότε θέλουμε, από πέρσι. Ναι, από τότε που μου ζάλισε τα παπάρια. Από τότε που κάναμε παρένο. Καλά, γνωριζόμαστε 6 χρόνια, ρε μαλάκα, πια. Ποια 6 χρόνια, ρε μαλάκα, που έχουν περάσει 5 από το Survivor, 6 χρόνια, ξέρω σένα. Ρε μαλάκα, πότε ήσουν στο Έλα Χαμογέλα. Το 18. Α, 4 χρόνια. 4 χρόνια, ναι. 4 χρόνια. Κάναμε πολύ παρέα όταν ήμουν στο Έλα Χαμογέλα. Συγγνώμη, δεν κάναμε παρέα στο Έλα Χαμογέλα. Πολύ τι ήταν να κάνουμε, ρε μαλάκα, μαζί κανάλι στο YouTube. Όταν πήγατε στο Sky, κάναμε τρομερή παρέα. Εγώ αυτό που μετά έκανε παρέα με άλλου. Και μου έπρεπε τηλέφωνο, έλα, μπορείς να βγεις για ένα prank, για ένα gang στην εκπομπή. Να δεις κλόουν και να πεις αχα, καλησπέρα, αχα, και να φύγεις για 2 λεπτά. Ρε μαλάκα, δεν θα το κάνεις, είναι πολύ ωραίο αυτό, πολύ καλό για σένα, για την εικόνα σου. Ρε μαλάκα, ρε σε ρωτήσω. Έχεις ξεχάσει αυτά. Εσύ θυμάσαι ότι στο Έλα Χαμογέλα, όταν ήσουν εσύ και εγώ στο για την παρέα, κάναμε παρέα και ήταν να κάνουμε και μαζί κανάλι στο YouTube. Άρα πώς δεν κάναμε παρέα. Καλά, τράγει και μεταλλευόμαστε ένα στον άλλο, δεν κάναμε παρέα. Μαλάκα, τι λέει. Ναι, εντάξει, όμως. Παιδί μου, βγαίναμε για ποτά. Δεν θυμάσαι. Πότε βγήκαμε για ποτό, μπορεί. Δεν είχαμε πάει στον Πειραιά. Όντως. Το ποιον. Στους Αλκατράζ δεν είχαμε πάει. Α, στο Παντά. Όχι. Όχι στο Παντά. Πώς λεγόταν η πλάκα-πλάκα αυτό. Μαμαλού, μαμό. Δεν έχω περάσει χειρότερα από εκείνη το πράγμα. Γιατί. Είχα άπειρο κόσμο. Με είχατε βάλει σε μια άκρη και όποιος πέραγε με κλώτσαγε κιόλας. Σε κλώτσαγε, σε χούφτανε. Ναι, έπιανε το πεάκι μου. Το ποδαράκι μου. Ναι. Και με. Όλα. Όλα θα παίξουνε, τέλος. Νίκο, αμοντάριστο το vlog μας αυτό. Κοίτα το πλάνο του φίλου που είναι με το Σόβρακο. Ναι, εγώ έχω εμφανιστεί με Σόβρακο, παιδί μου, στο YouTube. Με Σόβρακο, λες και με. Παιδί μου, πού είμαστε. Δεν ξέρω, πραγματικά έχω κουραστεί. Τα λύκη σήκη μπροστά σα. Λίγο θα πάμε κόπια, φτάσουμε. Ναι, παιδιά, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά εμείς με τον Κωνσταντίνο ήταν να κάνουμε ένα κανάλι στο YouTube πριν 4 χρόνια. Το οποίο λεγόταν Trouble 3. Πολύ έμπνευση ο τίτλος. Πολύ έμπνευση ο τίτλος. Πιστεύω αν το είχαμε κάνει θα είχε πάει πολύ καλά. Πέρα την πλάκα τώρα. Εδώ πέρα είχαμε έτοιμο πλατό. Δεν θυμάσαι, το στούντιό μας. Είχαμε γυρίσει και 2 βίντεο που κάναμε φάρσες. Φάρσε, 3 είχαμε γυρίσει. Είχαμε κάνει τα μπέργκερ. Τα μπέργκερ. Ποιος θα φτιάξει το μεγαλύτερο μπέργκερ με κλειστά μάτια. Ωραίο challenge αυτό, μήπως το κάνω στο κανάλι μου. Δεν λες στον άνθρωπο όπως το Μόντερ να στο φέρει. Μου το ανεβάσει το κανάλι. Θα έχει πολύ γέλιο αυτά τα πλάκα. Είχαμε κάνει ελεύθερη πτώση που δεν έκανε εσύ που χαίρεστηκε πάρα πολύ. Α, ναι, ελεύθερη πτώση και δεν έκανα εγώ. Και φάρσες. Και φάρσες. 3 βίντεο σε 10 μέρες. Είχαμε βάλει τον πρώτο μήνα. Το χάλαγε τον Φίλιππο. Είχαμε βρει 2 χορηγούς. Καλά, χορηγούς δεν είχαμε βρει ποτέ, Κωνσταντίνε. Μου είχαν πει εμένα. Ναι, ναι, σου είχαν. Σου λέω τώρα. Ένα σαμπουάν και ένα αναψυκτικό. Είδες πόσο γνώστης είμαι, δεν λέω ονόματα για να κάνω διαφήμιση.
Ναι, δεν θα γινόταν ποτέ καλύτερα. Τέλος πάντων, όλα για καλό γίνονται. Καλά, αυτό είναι τώρα δικαιολογίε για να έχουμε να λέμε. Όχι, όλα για καλό γίνονται γιατί αν είχε συνεχίσει αυτό το κανάλι το οποίο εσύ δεν ασχολιόταν καθόλου, ούτε το άλλο το παιδί που ήταν εκεί, ο Νατσάκος, δεν ασχολιόταν καθόλου και ασχολόμουν μόνο εγώ, θα είχαμε τσακωθεί και θα είχαμε πάει μαζί στο Asia Express. Ωραία. Τα τυχερά κοκοράκια. Αυτά. Λοιπόν, μετά λίγο πιο κάτω ξανατράβαμε λίγο βίντεο. Ωραία, αυτά πάμε τώρα. Okay. Τώρα πήραμε την Evelyn, την Καζατζόγλου. Evelyn, ευχαριστούμε πάρα πολύ την ταξιδιωτική μας προσωπική οδηγό της Κύπρου και μας έχει στείλει σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο είναι 2 λεπτά από εδώ, έχω 2%. Ο Κωνσταντίνος έχει ίντερνετ πια. Έχω και πολλά νεύρα βέβαια. Γιατί είσαι νεύρα? Γιατί είμαι 3 ώρες στο δρόμο, λες έχω έρθει στην Χαρνώνη, ναι. Ωραίες διακοπούλες, ε. Καλά, όταν ακούω σαν για διακοπές και για πρόγραμμα, τα παθαίνω. Φτάσαμε στο ξενοδοχείο, σταμάτησε η βροχή. Παιδιά, σοκ. Σοκ, 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 σοκ. Και από εδώ έχει βγει ουράνιο τόξο, αλλά δεν φαίνεται στη γάμο. Α, πού πήγε το ουράνιο τόξο? Τέλος πάντων, ας επιστρέψουμε εδώ. Σοκ. Λοιπόν, φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο. Είναι το vlog που κάνει ο Φίλιππος, μην απορείτε γιατί... Γεια σας. Γεια σας και σε εσάς. Το βλέπω στο Instagram. Το Φίλιππο, ναι. Τι? Εμένα, η κυρία μας έβλεπε που θα ψήφισε. Εγώ τον Κωνσταντίνο τον ψήφιζα Survivor. Α, τον ψηφίζετε Survivor. Ναι, το καλύτερο παιδί. Τώρα θα ξαναχρειαστεί να ψηφίζετε. Άντε, λοιπόν, πάμε στα δωμάτια μας. Μας είπαν ότι εδώ πέρα το φαγητό είναι top. Έχει πάρει η Michelin, Miss Young, Miss Ephilios. Είναι τύπου top φαγητό. Έχει μέχρι τζέκα και μισή και room service. Michelin, ο κύριος Φίλιππος, στο 309. Στο 309? Ο κύριος Φίλιππος. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι μικρό, δεν χωρά. Κλάκα. Τεράστιο. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Βοήθεια! Καλέ. Μπορείς να μείνουμε και αύριο εδώ, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Σε σένα μιλάω. Σε σένα, λες, δεν μιλάς. Πώ σε λένε? Χριστίνα. Στη Χριστίνα. Α! Βοήθεια! Με έχουν εκπλήξει. Είναι κατάλληλο παιδί μου. Βοήθεια. Σε λίγο θα σε καλέσει να το κάνει και μπάνιο. Ευχαριστώ, ρε Χριστίνα. Α, εγώ να ξέρει το πρώτο πράγμα που κοιτάω στα ξενοδοχεία. Α! Είναι το μπαλκόνι. Σ' αρέσει? Πάρα πολύ. Γιατί έχει ανοιχτοσιά. Καλά, δεν είναι τόπρε. Ανοιχτοσιά. Ναι, δεν μπορώ να πνίγομαι. Πάμε δούμε και το δούμε του Βασάλου να δω αν είναι καλύτερο από το δικό μου. Το ίδιο το μάτι είναι μωρό μαλάκα, τι είναι καλύτερο δούμε. Το δικό σου. Έλατε, έλατε, πάμε. Για να δούμε. Αν είναι καλύτερο, αλλάζουμε. Συγγνώμη, εγώ γιατί έχω 2 μήλα και ο Βασάλος έχει όλα αυτά. Φάτε και φάτα, μωρό μα. Είναι για τα μοιράζεστε, φίλοι δεν είστε. Καλά σου λέει, έλα, φάτα εσύ. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Α, εδώ είναι νυχτοσιά, μ' αρέσει. Ξέρεις, εγώ τώρα πάω σε ένα ξενοδοχείο και κοιτάω το μπαλκόνι. Μ' αρέσει, θέλει μια μπροστά. Εδώ βλέπω και το αυτοκίνητό μου. Το οποίο το έχω νοικιάσει. Ναι. Το ξενοδοχείο λέγεται Αλάσια Hotel. Μισό λεπτό να σας το δείξω εδώ. Είναι αυτό εδώ. Το βλέπετε? Αυτό. Αλάσια Hotel. Α, σούπερ. Ναι, έτοιμο. Δηλαδή έρχεται σε 5 λεπτά, σας φέρνει, σας φέρνει. Ας πάω λίγο φουτάκι. Μπράβο, σε καλύτερα σε φέρνω. Oh, η κούραση είναι αδιανόητη. Έχουμε τώρα... Μείνει ο καθένας στο δωμάτιό του. Οι γλυκούλιδες. Επειδή εγώ έκανα πλάκα για τα φρούτα, μου φέρανε και εμένα φρούτα. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Αχ. Το θυμάστε ότι κάθε μέρα ανεβαίνει βίντεο, ε? Κάθε μέρα. Αν είμαι έτσι, δεύτερη μέρα vlog μας, πώς θα είμαι 20η μέρα vlog μας. Ωραία. Λοιπόν, το δωμάτιο είναι εδώ, τακ τακ, έχει εδώ και τις πολυθρονίτσες του, είναι γενικά πάρα πολύ ευρύχωρο, ενώ έχει και εδώ τον καθρέφτη, για εκεί τον καθρέφτη και μέσα είναι το μπάνιο, δεν μπορώ να πάω τώρα, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, το βλέπετε, εντάξει θα πάω, γιατί σας αγαπώ, θα πάω, πάρα πολύ ωραίο είναι, πω, θέλω να κάνω ένα ζεστό μπάνιο. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο, εντάξει. Θα μου κάνω έτσι και έτσι. Τώρα έχω ετοιμαστεί, δεν ξέρω πού, για πότε και τα λοιπά. Έχω παραγγείλει και να φάω εδώ στο δωμάτιο.
να δοκιμάσω πια αυτό το φαγητό, γιατί στη ρεσεψιόν, παιδιά, μας το πουλήσανε το φαγητό τύπου wow, μας είπαν ότι ο σεφ είναι top αυτά, ο Κωνσταντίνος, δεν ξέρω αν είναι δίπλα ή αν έχει πάει κάτω στο σπα. Για πάμε να δούμε. Κωνσταντίνε, έλα. Τι κάνεις? Περίμενε, θα κλειστούμε. Πάω να πάρω τέτοιο. Πού πάει? Για τα μαλλιά. Α, έχεις διφύ. Α, πας βόλτα χωρίς εμένα. Έλα, πάρε τώρα αυτό. Δεν έχω ντυθεί. Δεν έχω κάνει κανένα μπάνιο. Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Θα πάμε βόλτα. Η ώρα είναι 8. Δεν θα πούμε από τώρα έξω. Το πρόγραμμα που σου είπα δεν σ' άρεσε. Σκατά είναι και δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί το μαλλί. Λοιπόν, πάω να πάρω κάτι που θέλω από το περίπτερο. Πας να πάρεις τζέλ για τα μαλλιά. Ναι, μωρέ. Και μετά. Μετά τι θα κάνουμε? Έλα να βγούμε μετά τις 10, να πάμε για ένα φαγητό και μετά τσούκου τσούκου να το φάμε. Άρα δεν θα δούμε Easy Express σήμερα. Όχι, θα το δούμε μετά στην επανάληψη. Δηλαδή, θα κάτσουμε μέσα, παρασκευιάτικα. Τι είμαστε, γέροι. Α, να το δούμε μετά, λες, στην έξοδο. Ναι, να γυρίσουμε 1-2 η ώρα, κοιμηθούμε. Από το πρωί σκονόμαστε, αμάξι, πάφο και μετά Λευκοσία. Την κοιτάω, με βλέπει εκεί μέσα. Λοιπόν, τα πάμε. Κρίστο, δεν βλέπω πολύ ανεξαρτησία. Βλέπω, κάνεις πράγματα μόνος σου, πηγαίνεις βόλτες μόνος σου. Γιατί μου τύχηκες τώρα? Εγώ τύχηκα για να πάω βόλτα. Τι μου πούτσε, έκανα ψώνιο. Αλήθεια? Ναι. Δεν έχω τύχει εγώ ακόμα. Α, το φαγητό μου. French fries. Hello. Λοιπόν. Έλα μετά από το δωμάτιο. Γεια σας, καλώς ήρθατε στην ημέρα γευσηγνωσίας με μένα. Λοιπόν, θα ήρθε η ώρα. Α, κοιτάξτε εδώ τι ωραία και περιποιημένα που τα φέρνω. Εδώ είναι τα βουτυράκια. Εδώ μπορείς να παίξεις και drums. Θα με διώξουν από το ξενοδοχείο. Για πάμε να δούμε. Greek salad. Έπεσε όλο το λάδι, ευτυχώς όχι πάνω μου. Έπεσε όλο το λάδι κάτω. Μισό λεπτό. Καρδιά μου καημένη. Ρε, δεν γίνεται να είμαι τόσο βλάκας, αλήθεια. Τα ραβιόλι δεν σας το δείχνω γιατί θα έχουμε τα ίδια με πριν. Οπότε. Ωραία. Πάρα πολύ νόστιμο. Θα βάλω και λίγο τυράκι, γιατί εγώ γενικά τρώω τυρί με μακαρόνια. Δεν ξέρω αν είστε μαζί μου σε αυτό. Αλλά μου αρέσει το τυρί με λίγο μακαρόνι. Πω πω, είναι top. Πεντανόστιμο. Το θυμάστε ότι στο τέλος του βίντεο, κάθε μέρα υπάρχει διαγωνισμός με τη Lavie & Rose. Κάθε μέρα θα δίνουμε κάτι wow. Οπότε, για να είστε σίγουροι ότι θα συμμετέχετε και θα είστε μέρος του διαγωνισμού, πηγαίνετε κάνετε ένα follow τη Lavie & Rose στο Instagram από τώρα και ένα subscribe εδώ στο YouTube για να είστε σίγουροι ότι θα μπείτε στην κλήρωση. Όλα τα vlog μας θα είναι με τη Lavie & Rose. Τα λέμε σε λίγο. Ρε μαλάκα, τελείωνε σήκω πια. Κάθε φορά που τραβάς την κάμερα αγχώνομαι. Γιατί? Δεν ξέρω, αγχώνομαι. Και νιστάζω και πεινάω και βαριέμαι να βγω έξω τώρα. Καταρχάς, πού θα πάμε? Ανέβασε ένα στόμα να πεις, παιδιά, φιλαράκια μου καλησπέρα. Πείτε μας ιδέες για σήμερα το βράδυ στη Λεμεσό. Μαλάκα, τι κάνεις? Μπορώ που θα πέσω. Σαν τους γέρους πάω. Μαλάκα, βλέπουμε σχολιασμό μουντιάλ πια, όχι μουντιάλ. Εδώ τι φάγαμε? Σαλάτα και ποτέ. Μπρο, γλυπτοδίαιτο σε βλέπω. Και εδώ, ραβιόλια. Κάτι ελαφρύ για βράδυ. Εσύ τι έφαγες? Εγώ να σωρώ, γι' αυτό πεινάω σαν τον λύκο τώρα. Από κάτι άλλο. Μαλάκα, είσαι καλά. Λοιπόν, να πάω φύγουμε. Ωραία, πήγαινε το μάσο και τα λέμε. Λοιπόν, ντυθήκαμε να πάμε μια βόλτα. Μήπως να βγάλω το τζιν και να βάλω ένα πουκάμισο. Τι εννοείς? Το τζιν το αυτό. Όχι, όχι, γιατί κάνει total τζιν, οπότε πάει, μη χαρέσει. Α, εγκρίνει η Ραμόνα Βλαντή. Εδώ έχουμε παίξει total black με κάποιες έτσι αποχρώσεις καφέ. Λοιπόν, σε μία ώρα κλείνουν οι κουζίνες στους περισσότερους τόπους. Θα μείνετε νηστικοί, μάλιστα. Εσύ πεινάς? Ναι, λίγο.
Το χειρότερο μου αυτό. Ποιο? Να το έχει πάει, να βάλουμε εδώ, να τελειώνουμε. Ας το βάλουμε εδώ. Έλα, παιδιά, μας είπαν κάτι φίλοι μας ότι να πάμε στο κάστρο. Βάλαμε λοιπόν να έρθουμε στο κάστρο, το οποίο δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Καλά. Πάμε να το δούμε, δεν πειράζει. Γεια σας. Να το παρκάρουμε. Το αφήνουμε. Εν τω μεταξύ, είναι Παρασκευή βράδυ και δεν υπάρχει κόσμος, δηλαδή... Θα ρωτήσω εγώ εδώ πέρα το φίλο τώρα, κατσαδείς. Να ρωτήσω κάτι. Το κέντρο εδώ πέρα πού είναι? Πού έχει, ας πούμε, το κέντρο που έχει μαγαζιά, φαγητά, ποτά και αυτά. Από εδώ δεξιά. Πρώτα λες το δεξιά που έχουμε άλλη δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, ακόμα ψάχνουμε κόσμο, φαγητό, ποτό. Τώρα μας είπε ένας φίλος του Κωνσταντίνου να πάμε στο Τύψη. Προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Προς τα εκεί κατευθυνόμαστε. Για να βρούμε τον κύριο Άριστο. Ποιος είναι ο κύριος Άριστος, φίλος του φίλου σου? Είναι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Ωραία. Αν ναι. Μας πει τίποτε η κοπέλα, λέει, μου λέει ο Χάρης στην είσοδο. Πες, πάνω αυτό τον Άριστο. Να μας πει τι, τίποτε δεν μπαίνετε. Δεν ξέρω. Δεν σας συμπαθώ, δεν μπαίνετε. Δεν ξέρω το YouTuber, Φίπστερ. Είσαι μαλάκας. Ναι, παιδιά, μάλλον εμείς έχουμε έρθει λάθος. Δεν γίνεται. Εγώ ξέρω ότι στη Λεμεσό γίνεται της πουτάνας γενικά. Πείτε εδώ κάτω στα σχόλια τι λάθος έχουμε κάνει, ώστε την επόμενη φορά να ξέρουμε. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εδώ πέρα δεν βλέπω. Πού είναι ο χαμός? Παρασκευή βράδυ τώρα λέμε, έτσι. Εδώ είναι ωραία, ρε. Κόσμος, μουσική, χαμός. Αυτό είναι μαγαζί ωραίο. Συνεργείο. Α, ωραίο όνομα. Κοιτάξτε πώς το έχουν γράψει. Συνεργείο. Τσαχπίνιδες εδώ στην Λεμεσό. Λοιπόν, πήγαμε στο Τύψη. Το οποίο ήταν πολύ ωραίο μαγαζί. Ήπιαμε ένα ποτό, φύγαμε, κάναμε μια βόλτα, βρήκαμε κάτι παιδιά στο δρόμο και μας είπαν να έρθουμε να φάμε σουβλάκι στο Θυμάρι. Μας είπαν ότι είναι το top σουβλατζίδικο και αυτά. Και μετά θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε στο Λίθο. Πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Ο Κωνσταντίνος μόλις είπε πρώτο στο Λίθο Βαλέτο. Κωνσταντίνε, πώς φαίνεται? Μαλάκα, τι κάνεις? Ένα story. Να πω ευχαριστώ, παιδιά, για τις πολύτιμες πληροφορίες. Τα βρήκαμε όλα, θα γράψω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ δυνατός content. Άβολο. Σαν μαλάκας βγήκα. Πω μαλάκα. Τι θες τώρα, τι τραβάς βίντεο πάλι? Θέλω το real content. Γιατί τρως McDonald's? Θέλω, ρε μαλάκα, αλλά τι θα φάω μόνος μου, δεν θες εσύ? Αφού δίπλα είναι απέναντι, θα τρώμε αντικριστά. Α, θα πάω να φάω εγώ εκεί. Και εσύ εδώ! Πώς είμαι έτσι, ρε μαλάκα, παιδί. Βάλε ένα story της προκοπής. Λαγανιό, το λες και είμαι 100 χρονών και μαθαίνω το Instagram. Μαλάκα, το μαλλί φταίει που νιώθεις έτσι, ναι, το ξέρεσαι. Μαλλί, το μαλλί. Πρέπει κάτι να κάνω με το μαλλί. Πρέπει να κουρευτείς. Αλλά δεν κουρεύω, δεν κάνω τόσο κόφο να το μακρύνω. Θα το κουρέψω τώρα, τι είμαι? Φυγόπονος. Μα δεν είναι θέμα πόνου, είναι θέμα καλαισθησίας. Υποκειμενικό είναι αυτό που λες τώρα. Για τον καθένα είναι διαφορετικό. Ωραία, παιδιά, γράψτε εδώ από κάτω. Κωνσταντίνος με κοντό ή με μακρύ μαλλί. Μακρύ μαλλί ποιος έχει στην Ελλάδα? Κανένας. Κοντό ποιος έχει? Όλοι. Τα πάμε, παιδάκια. Λοιπόν, έλα, τι θες τώρα άλλο? Λίγο, τραβάμε, λίγο σταματάμε. Ναι, πρόβλημα. Παιδιά, γράψτε εδώ από κάτω. Πόσο? Αν κοντό ή μακρύ μαλλί. Αν αυτό το βίντεο πάρει 20.000 likes, το επόμενο vlog μας θα είναι που θα κουρεύω τον Κωνσταντίνο. Πάει αυτό το στοίχημα? Ναι, προ, ναι. Πάει το στοίχημα. Αν πάρει 20.000 likes θα σε κουρέψω εγώ σε vlog μας. Τραβάει story, ρε μαλάκα. Κάνει story, προκαλεί να την τσιμπέσουν όλοι. Έλα, κλείστε τώρα, ρε φίλε, έλα. Λοιπόν, ήρθε το φαγητό. Και καθόμαστε να δούμε τα Easy Express που χάσαμε. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα πια είναι 3 η ώρα το βράδυ. Φύγαμε από το Σουλατζίδικο. Πήγαμε σε ένα μαγαζί που λεγότανε Λίθος. Λίθος. Πήγαμε στο Λίθος. Πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Πάρα πολύ έτσι και ψιλοτάβανο, ωραίο. Ψιλοτάβανο, πολύ... τρελός είναι ο άνθρωπος. Τι θα τον νοικιάσουν, να το κάνουν. Ρε παιδί μου, ωραίο. Ενώ όχι ψυχοπλακωτικό, αυτό εννοώ. Α, εντάξει, ναι, οκ. Okay. Μου άρεσε. Αυτή ήταν η πρώτη μέρα εδώ πέρα στην Τσίπρο. Πήγαμε και σε άλλο μαγαζί μετά. Μην κάνεις ότι δεν θυμάσαι. Α, πήγαμε και σε ένα άλλο μαγαζί. Μπράβο, το έχω ξεχάσει όντως. Πήγαμε και σε ένα άλλο μαγαζί που λέγεται Μπορντέλο. Δεν είναι αυτό που ακούγεται. Είναι ένα κανονικό μαγαζί club. Ωραίο κι αυτό. Πιο ωραίο το Λίθος.
γενικά νομίζω. Εντάξει, αυτά. Έκλεισε η βραδιά, με κούρασες. Πάμε σπίτι να κοιμηθούμε τώρα. Δεν μπορώ άλλο. Θέλω να δω λίγο Asia Express τώρα. Θα πάμε σπίτι να δούμε Asia Express. Δεν νιστάζω καθόλου. Ήπια δύο ποτήρια κρασί, μπας και νιστάξω, αλλά δεν νιστάζω. Τι φως που έχω. Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε αύριο σε ένα επόμενο vlog μας. Μην ξεχάσετε ότι ακολουθεί διαγωνισμός και μην ξεχάσετε ότι εδώ πέρα ανεβαίνει βίντεο κάθε μέρα. Κάθε μέρα μέχρι 25 Δεκεμβρίου. 26. Δεν θα δούμε τώρα πώς θα μας πάει. Σας περιμένω κάτω στα σχόλια να πάτε να κάνετε follow και τον Κωνσταντίνο το Βασάλο. Vlog μας! Δεν έχεις δει το καινούριο intro, γι' αυτό μιλάς. Πρέπει να είναι τραγωδία. Όχι, όχι, είναι το καλύτερο. Το κατάλαβα, εντάξει. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα λέμε αύριο. Γεια σας παιδιά, περνάμε στην Ιταλία. Αύριο θα είναι η συνέχεια της Κύπρου. Ναι, ναι, μείνετε συντονισμένοι. Έχει πολύ ψωμί, να ξέρετε, αύριο. Μα δεν ξέρουμε τι θα έχει αύριο, δεν το έχουμε γυρίσει, δεν το έχουμε στείλει. Έχω το πρόγραμμα βγάλει εγώ στο μυαλό μου, φοβάσαι. Θα σε πάω στα καλύτερα πάλι. Τα λέμε αύριο, εδώ. Μην ξεχάσετε να ότι ακολουθεί διαγωνισμός. Άντε γεια, φιλάκια. Έλα κούρας, κλείσ' τη μαλακία, άντε. Το σημερινό το giveaway είναι... είναι από τη La Vie en Rose πάλι. 300 ευρώ μετρητά παρακαλώ. Θα πέσει το κασούρι. 300 ευρώ μετρητά, μπαμ, στο χέρι, τα παίρνετε και φεύγετε. Η ώρα του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλή. Like στο βίντεο, subscribe εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Follow La Vie en Rose στο Instagram. Follow Κατσαφάδο στο Instagram. Και σχόλιο εδώ από κάτω με το ονοματεπώνυμό σας στο pin comment. Επειδή στο προηγούμενο βίντεο είχαμε ένα θέμα με το pin comment και δεν σας άφηνε να σχολιάσετε, άμα έχετε το ίδιο πρόβλημα και τώρα, δηλαδή πάτε στο pin comment και δεν σας αφήνει να σχολιάζετε, δεν ξέρω τι κάνει το YouTube, αφήνετε ένα comment γενικά στο YouTube. Οκ, ξαναλέω, 300 ευρώ μετρητά, παπ. Ένας νικητής θα φύγει αρχές Ιανουαρίου, έτσι, εκεί που θα γίνει η κλήρωση, θα πάρει 300 ευρώ στο χέρι. Και τι θα έχει κάνει? Απλά θα έχει ακολουθήσει τους όρους του διαγωνισμού. Να είστε πολύ προσεκτικοί στους όρους του διαγωνισμού, γιατί από την εφαρμογή τσεκαρώνται όλα και αν δεν έχετε ακολουθήσει κάποιον όρο, περνάει ο επόμενος νικητής. Οπότε, καλή επιτυχία σε όλους. Τα λέμε και αύριο, εδώ, στους διαγωνισμούς. Τα κατούμπα, μπαμπαντού, ταν. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία σε όλους. Ακολουθήστε τους όρους. Γεια σας.